Γιατρέ, την βλέπουμε μέσω Skype. Γιατρέ, σας χαιρετάμε από την Λευκωσία και την Κύπρο. Σας ευχαριστούμε. Πολύ, κυρία Μουζακίτη, που είστε μαζί μας. Δώσατε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για να είσαστε μαζί μας και να μας μεταφέρετε το τι ακριβώς βιώνετε καθημερινά στην Πάρμα και στο νοσοκομείο που εργάζεστε. Κοιτάξτε, εγώ κοίταξα σήμερα να ενημερωθώ λίγο για να σας πω, βέβαια θα τα έχετε δει και εσείς ποιοι είναι αριθμοί δυστυχώς των νεκρών. Εχθές στην Πάρμα που δουλεύω εγώ ήταν 13 νεκροί, ενώ στην Πιατσέντσα που είναι εδώ δίπλα 70 χιλιόμετρα από την Πάρμα ήταν 26 νεκροί. Σύνολο 600 στην Ιταλία. Τα νούμερα είναι ακόμα δυστυχώς μεγάλα. Βέβαια ελπίζουμε να μειωθούν τις προηγούμενες μέρες, βλέποντας και κάνοντας. Στις προάλλες προχτές υπήρχαν λιγότερες εισαγωγές, λιγότερα ασθενοφόρα που μπήκαν στην Πάρμα, στο νοσοκομείο. Ελπίζουμε αυτό το πράγμα να συνεχίσει και να μην αλλάξει πορεία, αλλά να μην είναι έτσι προς τα κάτω. Λοιπόν. Γιατρέ, τι πήγε κατ' εσάς λάθος στην Ιταλία? Σας αξιοποιούμε. Είδαμε και ελλαδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι περίπου έχουν μιλήσει με την Ιταλία ακριβώς για να αποφύγουμε και στην Κύπρο και στην Ελλάδα τα λάθη που διέπραξε η Ιταλία. Τι πήγε στράφη? Εγώ πιστεύω το μόνο πράγμα που έχουμε δει ότι δουλεύει στο να μην προχωρήσει ο ιός, να μην μολυνθούμε, να μην κολλήσουμε τους άλλους, να μην αρρωστήσουμε, είναι να μείνουμε στα αυγά μας. Ναι. Αυτό, να μείνουμε σπίτι μας. Η μόνη λύση είναι αυτή. Τώρα, πώς θα γίνει ο κόσμος? Εγώ έχω βγει στην Ελλάδα εδώ και πολύ καιρό και το λέω. Πλέον είμαι σαν το Μαϊντανό που μου είπε κάποιος, είμαι παντού. Αυτό είναι το θέμα. Ο Μαϊντανός όμως αυτός να υπάρχει παντού και να πει, παιδιά, πρέπει ακριβώς να προσέξετε να μην βγαίνετε καθόλου έξω. Γιατί είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν πολίτες για να βοηθήσουμε το όλο σύστημα υγείας να μας βοηθήσει να επιζήσουμε, να ζήσουν οι δικοί μας. Προς το παρόν μόνο αυτό έχει γίνει. Στην Κίνα, το λένε άνθρωποι, είχαν στην ουσία πολύ λιγότερους, από 2.000 λιγότερους νεκρούς από ό,τι στην Ιταλία. Το μόνο πράγμα που έκαναν και τα κατάφεραν ήταν αυτό. Το σύστημα υγείας στην Ιταλία, ειδικά στην Βόρεια Ιταλία, είναι φανταστικό. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ πιστεύω ότι το μόνο πρόβλημα που έγινε ήταν αυτό. Ότι ο κόσμος... Δηλαδή, ναι. Θα κάνω μια βολτίτσα. Θα πάω από εδώ, θα πάω από εκεί. Ναι, μια βολτίτσα που βλέπουμε μαζί 20-20, 30-30. Αυτό δεν είναι βολτίτσα, αυτό είναι καταστροφή. Ναι. Γιατρέ, αυτό που λέτε τώρα είναι για μας ίσως την πιο κρίσιμη φάση. Γιατί μόλις πριν από λίγο η κυβέρνηση έχει καθορίσει, έχει εξηγήσει τα μέτρα για περιορισμό στη διακίνηση. Και περίπου αυτό που μας λέτε εσείς από την Ιταλία, η οποία είναι παθούσα, ίσως στο μεγαλύτερο βαθμό από όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι γιατί οι Ιταλοί δεν υπάκουσαν, έβγαιναν στους δρόμους, κυκλοφορούσαν άσκοπα, έκαναν συναθρήσεις, πήγαιναν στα πάρκα και είναι ίσως αυτό που πλέον ξέφυγε και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Το λάθος, ξέρετε ποιο είναι. Το λάθος αυτό που κάνετε τώρα αυτή τη στιγμή είναι εσείς οι Ιταλοί έκαναν αυτά. Αυτή τη στιγμή έπρεπε να πείτε εμείς κάνουμε αυτά. Σωστό. Σωστό, γιατρέ. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Γιατί και οι Ιταλοί, εμείς εδώ στην Ιταλία, λέγαμε εντάξει, οι Κινέζοι, ξέρω εγώ, είναι μακριά η Κίνα. Μάλιστα. Η Κίνα δεν είναι καθόλου μακριά από ό,τι φαίνεται και μάλιστα η καταστροφή είναι τεράστια εδώ πέρα. Γιατί πλέον, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, δεν είναι ότι θα πεθάνει μόνο ο 80ης. Που είναι κρίμα, έτσι το λέμε, λες και δεν είναι άνθρωπος, ας πούμε, ο 80ης. Σωστό. Έχουμε φτάσει στην κατάσταση, δηλαδή, να θεωρούμε, θα ξέρω εγώ, να κάνουμε κτηνώδεις συζητήσεις. Τέλος πάντων, δεν θα πεθάνουν μόνο αυτοί οι επαφείς, οι ηλικιωμένοι, οι υπερήλικες και όλα αυτά, που είναι κρίμα, λέω, βέβαια και αυτό. Αλλά πλέον και οι δικοί μας, οι 40, οι 30, οι 50, έχουμε κίνδυνο να φύγουμε από αυτή τη ζωή λόγω αυτού του παλιοϊού. Μόνο και μόνο γιατί κάποιος θέλει να πάει να κάνει την πλάκα του στην παραλία. Ναι. Ή γιατί ο άλλος είναι ένα καφεδάκι του με τον κολλητό του. Λοιπόν, γιατρέ. Και όλοι μας. Ναι. Ακούσαμε και είδαμε και μαρτυρίες συναδέλφων σας, Ιταλών κυρίως συναδέλφων σας, ότι στην Ιταλία πλέον ακολουθείτε την τακτική στην ιατρική, την τακτική που ακολουθεί ιατρικά σε περίοδος πολέμου. Αυτό εσείς το βιώνετε στο νοσοκομείο που δουλεύετε?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δουλεύω έξω, δηλαδή πλέον το πρώτο βοηθειών σε εμάς έχει κλείσει. Το δικό μας νοσοκομείο είναι μόνο COVID. Αν έρθει κάποιος άνθρωπος, δηλαδή στο νοσοκομείο με τα πόδια του και πει «παιδιά, με πονάει η καρδιά μου», τον μαζεύουμε φυσικά μέσα και τον κοιτάζουμε. Αλλά ό,τι είναι οργανωμένο, δηλαδή αν κάποιο ασθενοφόρο από οποιοδήποτε μέρος της Πάρνας, της επαρχίας, με βουνά και τα λοιπά, δηλαδή δεν είναι και εύκολες οι μετακινήσεις παντού. Αν κάποιος χρειαστεί βοήθεια και χρειαστεί ασθενοφόρο, όλοι φεύγουν μόνο για Πάρμα, γιατί είναι το μόνο νοσοκομείο που έχει τη δυνατότητα να έχει και μη COVID, καθαρά μη COVID ασθενείς. Ναι. Δηλαδή να μην κολλήσουν και αυτοί οι κακόμοιροι που δεν την έχουν. Σας λέω, το δικό μας το νοσοκομείο πλέον είναι μόνο COVID. Οπότε εγώ τους ασθενείς τους βλέπω μόνο έξω. Στο έξω έχουμε κάποια κριτήρια, δηλαδή στα σπίτια τους. Γιατί δουλεύω και στο ΕΚΑΒ. Στα έξω, όταν πηγαίνουμε στο σπίτι, έχουμε κάποια κριτήρια να κρατήσουμε τους ασθενείς στο σπίτι να κάνουν ακόμα θεραπεία, να δούμε πώς πηγαίνουν, ώστε να μην τους βάλουμε όλους μέσα χύμα, μέσα στο νοσοκομείο. Τώρα, δεν μας έχει τύχει ιδιαίτερα, σας λέω κάποιος, υπερήλικας. Αν κάποιος είναι υπερήλικας, το άργα θεωρητικά, και είναι 80-90 χρονών ένας άνθρωπος, ο οποίος βλέπουμε ότι έχει διάφορα προβλήματα και βλέπουμε ότι μπορεί να μην έχει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι έχει μια λογική να μην πεθάνει και ένας άνθρωπος μόνος του σε ένα νοσοκομείο. Εντάξει, σας λέω τώρα στην πράξη αυτό πρέπει να δούμε αν γίνεται αυτό το πράγμα στην πράξη ή όχι. Ναι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που πηγαίνουν κάτω δεν απαγορεύεται να πάει ένα συγγενής μαζί τους. Εγώ δηλαδή στο Facebook που έχω λέω, ρε παιδιά, αν κάποιος είναι να πάει να κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο και είναι COVID, δώστε του ένα κινητό και ένα φορτιστή να έχει επικοινωνία. Γιατί εμένα μου έχουν μιλήσει φίλοι μου, αρχούμε, που έχουν χάσει τα άτομά τους, τους ανθρώπους τους, και δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με το προσωπικό. Είναι πολύ δύσκολο. Γιατί τώρα, αν σε ένα θάλαμο μου έχουν πει ότι υπάρχει ένας νοσοκόμο, ένας νοσοκομιστής με 35 άτομα, ποιος θα προλάβει τώρα να κάνει τον τηλεφωνητή μέσα εκεί? Το θα κοιτάς τον ασθενή, τους αναπνευστήρες. Δηλαδή δεν είναι εφικτό. Είναι πράγματι καταστάσεις πολέμου. Αλλά σας λέω, τα πράγματα πρέπει να τα φτιάξουμε λίγο στο μυαλό μας διαφορετικά. Δεν είναι φυσιολογική η κατάσταση που ζούμε. Σωστό. Ακριβώς. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε και τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Ευχόμαστε καλή δύναμη και καλύτερες μέρες για όλους μας. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κυρία Μουζαγκίτη.